η ΓΕΣΕΒΕ πραγματοποιεί στην Αθήνα τη δεύτερη διεθνή συνάντηση των Αθηνών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με θέμα οικονομική δημοκρατία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μοχλή ανάπτυξης και καινοτομίας. Στην αναμενόμενη εποχή της ανάπτυξης, αυτό που θα μετρήσει είναι η ισόρροπη κατανομή του πλούτου. Οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες στα χρόνια της κρίσης έχουν πληρώσει ένα βαρύ τίμημα από την μείωση του κύκλου εργασιών τους. Έχουν χαθεί περισσότερες από 220.000 επιχειρήσεις. Έχουν προσθεθεί στους ανέργους 800.000 νέοι συμπολίτες μας. Και αυτό, για να οδηγήσει από το αδιέξοδο στην ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρξουν και αλλαγές στα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, που είναι η φορολογία, που είναι η υπερχρέωση και η έλλειψη ρευστότητας. Αλλά αυτό που θα φέρει αλλαγή είναι ο τρόπος κατανομής του πλούτου στη νέα εποχή. Σπουδαία επαγγελματιών βιοτεχνών Θήβα συμμετείχε και στη δεύτερο συνέδριο πανευρωπαϊκό της ΓΕΣΕΒΕ, με στόχο τη μικρομεσαία επιχείρηση και την οικονομική δημοκρατία, πάνω στους οποίους είναι η μοχλή ανάπτυξη και καινοτομία που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να υπάρξει όραμα για το μέλλον. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σήμερα, να κάνουν ουσιαστικά προεκλογικές δεσμεύσεις, θα το πούμε. Εμείς το εκλαμβάνουμε ως κινήσεις απροσανατολισμού. Θέλουμε έμπρακτα να δείξουν στη μικρομεσαία επιχείρηση ότι τη στηρίζουν και θα τη στηρίζουν και στο μέλλον. Αυτό τι σημαίνει? Άμεσα η μικρομεσαία επιχείρηση να πάει στα γκισέ της τράπεζας, άμεσα η μικρομεσαία επιχείρηση να μπορεί να μπει στις ρυθμίσεις των 120 ιδιώσεων, άμεσα η επιχείρηση να έχει πρόσβαση στην καινούργια αναπτυξιακή τράπεζα που θα εγγενιαστεί. Αυτή είναι η στόχη, αυτή είναι η σκοπή της Ομοσπονδίας να υπερασπιστεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να το δουν σοβαρά οι κυβερνώντες αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση. Δύο λόγια. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στη ΓΕΣΕΒΕ για αυτή την μεγάλη διοργάνωση του συνεδρίου. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα που θα βγουν θα είναι θετικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θα έχουμε αποκομίσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για το αύριο και ελπίζω ότι να πάνε όλα καλά. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι οι υποσχέσεις των πολιτικών, θα ακούσουμε και σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τι θα προτείνει. Εμείς η θέση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρας και ειλικρινής απέναντι στην επιχειρηματικότητα, ώστε να έχουμε μια αναπτυξιακή πορεία και για τη χώρα και για τις επιχειρήσεις μας. Πιστεύω οι δεσμεύσεις των πολιτικών κάποτε θα πρέπει να γίνουν έργα, πράξεις και όχι λόγια. Είμαστε υποχρεωμένοι να τονίζουμε τα προβλήματα των κλάδων που εκπροσωπούμε, τόσο και σαν μέλος της ΓΕΣΕΒΕ που είμαι στο ΔΣ, όσο και της τοπικής ομοσπονδίας της Εύβοιας. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα από αυτό το διήμερο και στη συνέχεια από τη γενική μας συνέλευση που είναι της Ομοσπονδίας μας. Κύριε επίτιμη Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Πρόεδροι των Κοινωνικών Εταίρων, κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Συνομοσπονδιών, εκλεκτοί ομιλητές, κυρίες και κύριοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην δεύτερη διεθνή συνάντηση των Αθηνών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλώ τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, τον συνάδελφο Γιώργο Καβαθά, για την τοποθέτησή του. Κύριε Πρωθυπουργέ, θεοφιλέστατε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι Πρόεδροι των Κοινωνικών Εταίρων, κύριε Βουλευτές, κυρίες και κύριοι,
Έχω την τιμή και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας υποδεχτώ και να σας καλωσορίσω στη δεύτερη διεθνή συνάντηση των Αθηνών που την ευθύνη διοργάνωσής της έχει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Και το θέμα αυτή τη φορά είναι η οικονομική δημοκρατία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. 8 του Μάρτου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και η ΓΕΣΕΒΕ τιμά τις γυναίκες για τους αγώνες που δόθηκαν και συνεχίζουν να δίνονται για τα δικαιώματα των γυναικών διεθνώς. Στις 8 του Μάρτου του 1909, 15.000 γυναίκες διαδήλωσαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης με κεντρικό σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα» και με έτοιμα λιγότερες ώρες δουλειάς, καλύτερες αμοιβές, δικαίωμα στο ψήφο και να σταματήσει η παιδική εργασία. Το ψωμί συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια. Το τριαντάφυλλο την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ΓΕΣΕΒΕ με πράξεις έχει υποστηρίξει στα 99 χρόνια από την ίδρυσή της την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία, στους χώρους δουλειάς, στην επιχειρηματικότητα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στις κρίσιμες του διανύου μου, να συμβολίζει την ειρήνη, τη συνεννόηση και τη συνεργασία τόσο των κοινωνικών δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας, όσο όμως και όλων των πλευρών που συναπαρτίζουν αυτή την εύθραυστη γειτονιά στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης. Άρα είναι κρίσιμο αυτό το δώρο και συμβολικό. Και θέλω, αγαπητέ Πρόεδρε, να πω εισαγωγικά πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου ότι η εισήγησή σου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα την αξιολογήσουμε, τόσο σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που καταθέσατε, όσο όμως και σε ό,τι αφορά αυτή τη νέα έννοια που σαγάγεται στον πολιτικό λόγο, στο διάλογο και αφορά την έννοια της οικονομικής δημοκρατίας. Και θεωρώ ότι είναι χρήσιμοι οι προβληματισμοί σας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό που κάνετε με τις παγκόσμιες εξελίξεις. Διότι η συρρήκνωση της δημοκρατίας, η διεύρυνση των ανισοτήτων έχουν να κάνουν με αυτό που είπατε εισαγωγικά στην ομιλία σας, με τη συγκέντρωση του πλούτου σε τόσο λίγα χέρια, σε παγκόσμια κλίμακα. Και βεβαίως αυτό ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά, διότι σε εποχές παγκοσμιοποίησης, το είδαμε με στρεβλό τρόπο βεβαίως να αναπτύσσεται και στη χώρα, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά και τις αιτίες της κρίσης, τα χρόνια της ανάπτυξης. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι συνέτεινε και επιτάχυνε αυτή την πορεία το γεγονός ότι η πολιτική και η οικονομική ολιγαρχία στον τόπο πολύ συχνά είχαν σχέσεις διαπλοκής και ταύτισης. Για την έννοια της ανάπτυξης, αυτή τη σύνθετη προσέγγιση την παρατηρεί κανείς, την εντοπίζει, τόσο σε όσα εισηγήθηκε πριν ο Πρόεδρός σας, όσο και στις επιμέρους θεματικές του συνεδρίου σας. Και μιλώ για μια νέα ολιστική προσέγγιση και υπ' αυτή την έννοια επιτρέψτε μου να συνεισφέρω και εγώ ορισμένες σκέψεις στη σημερινή συζήτηση. Και νομίζω θα γίνω πιο κατανοητός αν αντιπαραβάλλω την έννοια της ολιστικής ανάπτυξης με την απλουστευτική και ξεπερασμένη από την διεθνή πραγματικότητα θέση την οποία δυστυχώς αναπαράγει στη χώρα μας διαρκώς η αντιπολίτευση ότι τα πάντα είναι ζήτημα φορολογίας και φορολογικών συντελεστών. Θα έλεγα μακάρι να ήταν έτσι. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μπαίνω επομένως κατευθείαν στην ουσία και στην παρουσίαση
της δικής μας εκτίμησης, της δικής μας συνολικής πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι αποφεύγοντας, αλλά ξεκινώντας ακριβώς από αυτό το φλέγον θέμα, το φλέγον ζήτημα της φορολογίας. Θέλω λοιπόν χωρίς περιστροφές να αναγνωρίσω ενώπιον σας ότι πράγματι η φορολογία σήμερα στη χώρα είναι εξαιρετικά υψηλή για τις επιχειρήσεις και ειδικά για τις μικρομεσαίες. Και ότι δεν μπορεί παρά να αποτελεί στόχο αλλά και δέσμευση να προχωρήσουμε στη μείωσή της με τρόπο δίκαιο αλλά και με τρόπο στοχευμένο ώστε να είναι και εφικτός ο τρόπος αλλά και αποτελεσματικός. Ωστόσο, θέλω να σας πω ότι η μείωσή της υπακούει σε μια ιστορική πραγματικότητα και δεν αποτελεί μονάχα ζήτημα πολιτικής βούλησης. Ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός επί σειρά ετών, και κάποιοι έχουν την ευθύνη γι' αυτό, με την ευθύνη εγώ θα έλεγα, γιατί δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου, αυτών που σήμερα εμφανίζονται όσοι κατέχοντες αυτή τη μαγική φόρμουλα και όσοι αυτοαποκαλούμενοι φωστήρες της ανάπτυξης. Ο δημοσιονομικός όμως εκτροχιασμός που συνέβη τα χρόνια που είχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης υποχρέωσε τη χώρα στην εξυπηρέτηση ενός πρωτοφανώς βιωγκωμένου δημόσιου χρέους μια δέσμευση που αφορά όχι το σήμερα αλλά τις επόμενες δεκαετίες. Και υποχρεώνει προφανώς και τη σημερινή και τις επόμενες κυβερνήσεις αυτή η αμέλεια, αυτή η αστοχία υποχρεώνει να έχουν ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση και την απομείωση αυτού του πρωτοφανώς διωγγωμένου δημόσιου χρέους. Οι σχέσεις εργοδοτών και εργαζομένων είναι πολύ πιο προσωπικές και τα συμφέροντα εργοδοτών και εργοδομένων είναι πολύ πιο διαφορετικά. Ξέρω πως όλοι εσείς ζείτε από πολύ κοντά τα καθημερινά προβλήματα της σημερινής Ελλάδας. Και επικαλούμε, αγαπητέ Πρόεδρε, την τελευταία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή σας, την οποία μελέτησα, αυτή που δημοσιεύσατε πριν από λίγες εβδομάδες, για να αναφέρω ορισμένα από αυτά τα προβλήματα, τα οποία, όπως σας είπα, γνωρίζετε πολύ καλά από την καθημερινή σας τριβή με το επιχείρημα. Το επίπεδο, δυστυχώς, ευημερίας των οικοκυριών σταθεροποιείται σήμερα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Και παρά την σημεία ανάπτυξη, το 2017, το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών συνέχισε να μειώνεται το χρόνο που πέρασε. Ενδεικτικά, ένα στα τρία ελληνικά οικοκυριά ζει με λιγότερο από 10.000 ευρώ. Ενώ 6 στα 10 οικοκυριά δηλώνουν ότι τα εισοδήματά τους μειώθηκαν το 2017 σε σχέση με το 2016. Η οικονομική δραστηριότητα, η απασχόληση και η εμφόρια κατανάλωση παραμένουν ασθενικές. Και σύμφωνα με την Ελστάτ, το τελευταίο τρίμηνο του 2017 η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 1%. Αυτό εξηγεί κιόλας γιατί ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017 ήταν τελικά, προσέξτε, ο μισός από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί. Το βλέπαμε, ανοίγω παρένθεση, ρυθμό ανάπτυξης 2,7%. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας έλεγε μέσα και πριν από κάποιους μήνες ότι θα γράφει 2% η ανάπτυξη και κλείσαμε τελικά με ρυθμό ανάπτυξης 1,4%. Δυστυχώς, την τελευταία τριετία η Ελλάδα συνιστά αρνητική αναπτυξιακή έκπληξη. Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης, όλες οι ανεπτυγμένες χώρες, εκτός από εμάς, είδαν την οικονομία τους να τρέχει πολύ ταχύτερα από ό,τι προβλεπόταν. Η αποκλιμάκωση της ανεργίας είναι θετική, αλλά προέρχεται κυρίως από επισφαλείς θέσεις εργασίας, μερικής και εκπεριτροπής απασχόλησης, που οδηγούν σε πολύ χαμηλές αμοιβές και βέβαια στην παγίδα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
του ΕΦΚΑ, ο μηνιαίος, ο μέσος μισθός εξακολουθεί να μειώνεται. 630.000 περίπου εργαζόμενοι αμείβονται με 327 ευρώ το μήνα. Τουλάχιστον αυτά δηλώνουν. Το ότι ξέρουν. Στους 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και στη συνεχή λιτότητα που σε φυσικά μέχρι το 2060. Έχει μια λόγια δεσμευτεί η κυβέρνηση για το λάθο μια συγγένεια στη συνέχεια εποχή. Πολύ πιο αυξημένη από άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια, όπως η Κύπρος, όπως η Πορτογαλία.